Τώρα να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων προσπαθεί να βάλει ανακέμ που συνεργάζεται σήμερα με 125 μονάδες ανακύκλωσης αποβλήτων σε όλη την χώρα, 9 εκ των οποίων βρίσκονται στην Ετωλά Καρνανία. Από το καλοκαίρι μάλιστα του 2021 η εταιρεία συνεργάζεται με την αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας της εταιρείας ανακύκλωσης αδρανών υλικών, Ιόνιος Ανακύκλωση ΙΚΕ. Και για να πούμε περισσότερα για το θέμα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΑΝΑΚΕΜ, τον κύριο Ηλία Δημητριάδη, να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Πατρίνου, και καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Παρακολουθούσαμε πριν ένα ρεπορτάζ σχετικό με πλημμυρικά φαινόμενα και θα μου πείτε πώς συνδέεται αυτό με εσάς. Κι όμως συνδέεται, γιατί αν διαχειριστούμε σωστά κάποια από τα απόβλητα, καταλαβαίνουμε ότι θα λύσουμε πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν και με πλημμυρικά φαινόμενα. Ακριβώς. Μιλάμε για το κοινό θέμα και πρόβλημα για όλους που λέγεται μπάζα, τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, που όλοι από μας τα έχουμε πετύχει στο δρόμο μας, είτε στο δρόμο για τη δουλειά μας, είτε στο σπίτι μας, είτε στις περιοχές που παρατηρίζουμε. Είναι γνωστό το πρόβλημα σε όλους. Να πω το εξής, είναι το ισχυρότερο ρεύμα αποβλήτων στον κόσμο. Στην Ευρώπη παράγονται 900 εκατομμύρια τόνοι κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο νούμερο ανέρχεται περίπου σε 15 εκατομμύρια τόνους. Επειδή μιλήσαμε για την Ετωλά Καρνανία, το νούμερο αυτό ανέρχεται περίπου σε 500.000 τόνους κάθε χρόνο. Με αφορμή τώρα την καινούργια συνεργασία που έχει κάνει η ΑΝΑΚΕΜ στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το Μεσολόγγι, στο 12ο χιλιόμετρο του Μεσολογγίου Ναυπάκτου, στη γέφυρα Ευήνου. Εξυπηρετούμε την περιφερειακή ενότητα Ετωλοκαρνανίας με 9 μονάδες. Αυτό σημαίνει τι? Αν σκεφτούμε λίγο, 5.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι περίπου η έκταση της Ετωλά Καρνανίας. Αν διαιρέσουμε με αυτές τις 9 μονάδες, ουσιαστικά προκύπτει μία μέση ακτίνα δράσης για κάθε μονάδα της τάξης των 15 χιλιόμετρων. Δηλαδή, κάθε 15 με 20 χιλιόμετρα συναντούμε πλέον στην Ετωλά Καρνανία μία μονάδα ανακύκλωσης για μπάζα. Δηλαδή, η προσπάθεια της ΑΝΑΚΕΜ να πυκνώσει το δίκτυο με μονάδες εξυπηρέτησης, ανακύκλωσης και να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται το κόστος μεταφοράς των μπαζών στις μονάδες ανακύκλωσης. Αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Εξυπηρετούμε κατά τα άλλα στη Βόνιτσα, στο Αγρίνιο, στην Ναύπακτο. Είμαστε δηλαδή παντού στην Ετωλά Καρνανία. Τώρα πρόσφατα ξεκινήσαμε και τη λειτουργία μας στην Ηλία με τρεις μονάδες ανακύκλωσης εκεί. Και αρχικά από το 19 εξυπηρετούμε και την Αχαΐα με δύο μονάδες ανακύκλωσης αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Να πούμε δύο λόγια, γιατί και σε πρόσφατη συνέντευξή σας έχετε τονίσει ότι και ο πολίτης πρέπει να σέβεται τον νόμο. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, να δούμε λίγο το νομικό πλαίσιο δηλαδή και πώς και η κάθε περιφέρεια ή ο Δήμος, ακόμη όμως και ο πολίτης, θα πρέπει να φροντίζει να σέβεται αυτό το νομικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα βασικό αξίωμα στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση χωρίς τον κόσμο δεν γίνεται. Ο πολίτης που αναφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι σαφώς ο πολίτης. Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι στην ανακύκλωση των μπαζών? Είμαστε όλοι εμείς που θα κάνουμε μία ανέγερση, θα κάνουμε μία κατεδάφιση, μία μικροανακαίνιση στο σπίτι μας, στο κατάστημά μας. Πέρα από αυτό είναι οι αδειοδοτούσες αρχές, η υπηρεσία δόμησης που ενδεχομένως θα περάσουμε για να βγάλουμε την άδειά μας. Και αν αυτό δεν είναι ιδιωτικό έργο, σε αυτό που αναφερόμαστε τώρα, αλλά είναι δημόσιο έργο, δηλαδή το έχει αναλάβει μια εργολαβική κατασκευαστική εταιρεία, είναι αυτή ο παραγωγός του αποβλήτου. Και τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι ο παραγωγός του αποβλήτου θα πρέπει να κάνει μια σύμβαση με ένα σύστημα ανακύκλωσης όπως είναι η ΑΝΑΚΕΜ και μια εκτίμηση του πόσα και τι είδους μπάζα θα προκύψουν. Αφού λοιπόν κάνει το έργο του, παράξει τα μπάζα, τα οδηγεί σε μια συνεργαζόμενη με το σύστημα μονάδα ανακύκλωσης, εκεί εκδίδονται τα απαραίτητα παραστατικά και βάσει αυτών πληρώνεται το τιμολόγιο της ανακύκλωσης και εκδίδεται η βεβαίωση την οποία όλοι εμείς πρέπει να ζητάμε όταν κάνουμε ένα τέτοιο τεχνικό οικοδομικό έργο. Για να εξασφαλίζουμε ότι τα μπάζα τα οποία θα παράξουμε δεν θα τα βρούμε λίγο παρακάτω από το σπίτι μας ή από το κατάστημά μας.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε πετάμε μπροστά μας θα το βρούμε. Κύριε Δημητριάδη, είπατε και πριν ότι συνεργάζεστε με πάρα πολλές εταιρείες σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. 9 μόνο κράτησα είναι στην Έτωλα Καρνανία. Θέλω 2 λόγια για την εταιρεία σας. Πώς ξεκινήσατε και ποια η φιλοσοφία? Κοιτάξτε, η φιλοσοφία μας είναι ουσιαστικά το όραμα που έχουμε. Είναι το όραμα για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα. Η Ελλάδα έχει περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Οικονομικές κρίσεις, πανδημία, περνάμε. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε περισσότερες πιέσεις από αυτές τις οποίες ήδη έχουμε. Να πω το εξής, τα μπάζα δημιουργούν καταρχήν, είναι μια βασική αιτία πρόκλησης πλημμυρών. Είδαμε και πριν τα προβλήματα στη Ζάκυνθο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος που αντιμετωπίζουμε ειδικά κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες. Είδαμε τα προβλήματα που είχαμε το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Μάλιστα η ΑΝΑΚΕΜΕ πραγματοποίησε και μια δράση αλληλεγγύης στη Βόρεια Εύβοια, στις πυρόπληκτες οικογένειες, εκδίδοντας κάποιες προπληρωμένες κάρτες. Βρεθήκαμε εκεί για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να αναλάβουν παρόμοιες δράσεις και άλλους φορείς να αναλάβουν παρόμοιες δράσεις. Δηλαδή τα μπάζα δημιουργούν καταστροφές. Δεν χρειάζεται να βάζουμε τα χέρια μας και να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Όταν κατασκευάζουμε ένα σπίτι, ένα κατάστημα, κάνουμε κάποιες ανακαινήσεις, ξοδεύουμε κάποια χρήματα τα οποία σε σύγκριση με τα χρήματα που θα δώσουμε στην ανακύκλωση, τα χρήματα της ανακύκλωσης είναι μηδαμινά μπροστά στο επενδυτικό κόστος το οποίο έχουμε μπροστά μας. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία στο δελτίο μας και ελπίζω να περάσαμε ένα σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Υγεία και δύναμη.